Πάμε στο βίντεο όμως, γιατί χθες είχαμε πάρα πολύ ωραίο και έντονο επεισόδιο. Άντε, ντε. Σε πολλά επίπεδα είδαμε στρατηγικές. Ποιος λέει τι, γιατί το λέει. Σταμάτα! Σταμάτα την καρδιά μου. Παιδάκι μου, αντιλαμβάνεσαι αν το έκανα εγώ αυτό σε σένα τι θα είχε συμβεί. Ότι θα. Από το τρέμουλο θα ξαναφώσουν τον Απρίλιο. Δώσε το βίντεο λίγο, Αγγελική. Καλό πάρα πολύ. Καλά, ρε. Τεχνίδια μυαλού, στρατηγικής και ψυχολογικής πίεσης σε πολλά επίπεδα παρακολουθήσαμε στο χθεσινό επεισόδιο. Την πρώτη από κοινού και όπως φαίνεται συνεννοημένη κίνηση στη Σκακέρα έκαναν η Δαλάκα, η Εσεμίνα και ο Αλέξης Παπάς προσπαθώντας να αποκρούσουν μία φράση του James Καφετζή. Έκανε σχόλιο ότι κάνουμε πάρτι, κάναμε πάρτι τόσο καιρό εγώ και η Εσεμίνα. Επειδή τόσο καιρό ήταν τα δύο κορίτσια από εκεί που ήταν οι ηγέτριες της ομάδας, η Κατερίνα και η Εσεμίνα, και δεν είχαν αντίπαλο από εδώ, έκαναν ένα πάρτι. Δηλαδή ότι ματσάραμε παίκτρες πιο αδύναμες. Στην ουσία αυτό το σχόλιο είναι υποτιμητικό για όλες τις κοπέλες της ομάδας που βρίσκεται. Αυτό υποβιβάζει ξεκάθαρα τα κορίτσια της μπλε ομάδας. Ουσιαστικά υποτιμά όλες τις γυναίκες στην μπλε ομάδα. Όταν έχουμε δύο παίχτες που έχουν παίξει All Star και κοντράρονται με μαχήτριες που είναι εδώ και 30 μέρες εδώ πέρα και ξέρουν τους στόχους, ξέρουν. Είναι λίγο ευνόητο, είναι λίγο προφανές ότι θα κάνουν πάρτι. Δεύτερη κίνηση στην ψυχολογική Σκακέρα, σε μια προσπάθεια αυτή τη φορά να χτυπήσουν το γόητρο της Σταυρούλας, έγινε από την Εσεμίνα μετά το τέλος του αγώνα. Εγώ έχω πει ότι η Δώρα είναι η καλύτερη παίκτρια για τον μπλε. Στα 46 της μπορεί να μας φέρει εις πέρας όλες. Μια γνώριμη τακτική αδύναμων παικτών, το να προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικό πρόσημο σε κορυφαίους παίκτες, εντοπίσαμε στην Μπλε Παραλία, με τις τρεις χειρότερες αγωνιστικά παίκτες της ομάδας να ακονίζουν τις άκρες από τα φτιάρια τους. Ο Τζέιμς όλη μέρα κοιμάται. Η Σταυρούλα, πώς σας φαίνεται? Εγώ θέλω να τη ζήσω και λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλες οι μέρες που είναι εδώ δεν την έχουμε δει. Είναι συνέχεια με τα γόρια στη λίμνη. Θα ήθελα λίγο έτσι να τη γνωρίσω, αν κάτσει μια φορά μαζί μας με τα κορίτσια που δεν κάθεται. Τώρα, γιατί είναι συνέχεια με τον Φάνη και τον Γιάννη, δεν ξέρω. Αυτή θα ξέρει καλύτερα. Προφανώς έχει έρθει διαβασμένη και μάλλον έχει πάει να τους έχει από κοντά για να έχουν ένα δικό τους παρεάκι και γι' αυτό είναι εξαφανισμένη όλη την ώρα. Είναι συνέχεια με τα γόρια στη λίμνη. Αίσθηση προκάλεσε η παρόμοια επιχειρηματολογία για τη Σταυρούλα και από τη Μαρία Αντώνα. Βλέπω ότι η Σταυρούλα τους προσέχει ιδιαίτερα τους άντρες της διπλανής ομάδας, τους κάνει stretching, τους κάνει massage, προφανώς τους δίνει και συμβουλές. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που αυτές οι συμβουλές είναι μόνο στα αντρικά πρόσωπα της ομάδας και όχι τόσο στα γυναικεία. Μια τελείως διαφορετική πτυχή του παιχνιδιού θέλησε να επικοινωνήσει στους τηλεθεατές ο Σάβας Κέντζογλου. Στα δεύτερα ματσαρίσματα, επειδή τα παιδιά της μπλε ομάδας με είδανε που είχα πόνο, μόνοι τους, ο James και ο Φάνης, μου είπαν ότι αν δεν θέλω να παίξω για το χέρι, να μην παίξω και δεν θα ζητήσουν πέναλτι. Επειδή συνέχεια τρογόμαστε και μαλώνουμε και υπάρχει έτσι αντιπαλότητα κτλ, το ότι έγινε κάτι τόσο καλό και δείχνει καλοσύνη και ανθρωπιά πάνω απ' όλα, είναι άξιο να το αναφέρουμε, γιατί μην λέμε μόνο τα άσχημα και τα κακά, μπορούμε να πούμε και ωραία πράγματα. Στο συμβούλιο τώρα, και ενώ η επόμενη κίνηση στη Σκακέρα βρισκόταν στα χέρια του γιου του ανέμου Φάνη Μπολέτσι, που ως MVP έπρεπε να ορίσει την τέταρτη υποψήφια, μία ακόμη κίνηση ψυχολογικής πίεσης έκανε ο Αλέξης Παπάς. Είναι πιο αδύναμη η μπλε ομάδα στο γυναικείο κομμάτι, τότε ενδεχομένως αυτός ο οποίος θα έβγαινε MVP θα μπορούσε να υποδείξει και μια κοπέλα από την πλέον ομάδα. Η απάντηση από τον Φάνη Μπολέτσι δεν άργησε να έρθει. Μια απάντηση πλήγμα στο γόητρο μιας νικήτριας του παιχνιδιού που την έχρισε υποψήφια για πρώτη φορά στην ιστορία του Survivor και μάλιστα στον πρώτο μήνα συμμετοχής της. Ίσως μετέπειτα στο Survivor να είναι καλό στρατηγικά, αλλά από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, οι αγώνες αυτή τη βδομάδα είναι 36-20, δεν το σκέφτομαι, οπότε οι επιλογές μας είναι δύο, είναι η Κατερίνα και η Εσεμίνα. Να πω ότι αρχικά είναι μια ομαδική απόφαση, δεν είναι μόνο δικιά μου. Πάνω κάτω οι κοπέλες είναι ίδιες αγωνιστικά, θέλω να το τονίσω και αυτό. Τις πρώτες τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η Εσεμίνα ήταν λίγο πιο πάνω. Τώρα βλέπουμε μια μικρή αγωνιστική καθίζηση της Εσεμίνας αντίστοιχη με την Κατερίνα που τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι καλύτερη. Σύμφωνα με τα στατιστικά, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Εγώ είμαι. Θα ψηφίσουμε την Κατερίνα. Την Κατερίνα Δαλάκα. Κατερίνα, έχεις ξαναβρεθεί υποψήφια? Όχι, ποτέ. Είναι η πρώτη σου φορά γενικά σε όλα τα Survivor? Ναι, ποτέ δεν έχω βρεθεί. Είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Βασικά είναι καλό γιατί είναι αγωνιστικό. Αυτό είναι το μόνο ευχάριστο στην θέση αυτή. Είπε μια τάκα, πώς το είπες, θα με ψηφίσει ο Μαρίς, γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα. Στην καλή μου.
Δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω τον Αλέξη αν χάρηκε με την υποψηφιότητα της Κατερίνας, γιατί όπως ανέλησε πριν στην στρατηγική του, εμάς θα μας ευνοούσε να έχουμε ψηφίσει μια δύναμη μας παίχτρια. Οπότε σύμφωνα με αυτή τη λογική, πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος που ο Φάνης επέλεξε την Κατερίνα, γιατί έτσι θα αποχωρήσει μια δικιά του κακή μέσα εισαγωγικά παίχτρια και θα δυναμώσει η δικιά του ομάδα. Δικά του λόγια χρησιμοποιώ και δικιά του στρατηγική ανάλυση. Η στρατηγική των Μπλε να επιλέξουν τη Δαλάκα ως υποψήφια είχε έναν και μόνο στόχο. Να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα ρήξη ανάμεσα σε εκείνη και την Ασημίνα, που όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ήταν μια στρατηγική πολύ επιτυχημένη. Δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό του. Είπε ότι είναι πάνω κάτω τα ίδια. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η Κατερίνα έχει ανέβει σε σχέση με την Ασημίνα. Είπε ότι δεν θεωρώ ότι όποια και από τις δύο. Κάτσε, γιατί αυτό που λες δεν είναι σωστό για μένα. Όχι, όχι, τα λόγια όποια του Φάνη. Όποια και να βγαίνει από τις δύο, τα λόγια του Φάνη αναλύω. Ρε παιδιά, δεν αφορούσε κάτι. Εγώ τα ακούω τώρα όλα αυτά. Την Ασημίνα, είτε την Κατερίνα, παιδιά, το ίδιο είναι πράγμα. Το, εφόσον ο Φάνης βγαίνει στα ίσια και σας λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα στα μάτια του, δεν καταλαβαίνω. Θέλατε ντε και καλά να βγω εγώ. Κάτι τέτοιο Φάνη. Χαμός, ε. Χαμός. Και όντως αυτό κατάφεραν. Να δημιουργηθεί. Αν κάποιος πιστεύει ότι έδωσε τη Δαλάκη γιατί θεωρούσαν ότι θα βγει εκτός παιχνιδιού, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος ανόητος. Καλά, το κάνανε μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν αυτό που τελικά δημιουργήθηκε και θα το δούμε και στο σημερινό επεισόδιο μαζί με την υπέροχη μονομαχία φυσικά και το έπαθλο. Ήταν να σπάσουν το δίπολο Δαλάκα, συγγνώμη, Ασημίνας. Yeah, μα είναι προφανές ότι αυτό το παιχνίδι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι. Το μεγαλύτερο του είναι το ψυχολογικό και το θέμα των σχέσεων. Και mind game, λοιπόν, όταν, μπράβο. Όταν δεν μπορείς κάποιον να τον. Ή σου είναι δύσκολο να τον κερδίσεις αγωνιστικά, θα τον τσακίζεις ψυχολογικά. Αυτό είναι μετά μέσα. Ήταν χθες εξ ολοκλήρου, έτσι. Χθες αφήσαν τελείως το αγωνιστικό στην άκρη και παλεύανε μέσα το ποιος θα ρίξει τον άλλον ψυχολογικά. Καλά, αυτό. Να σας πω κάτι. Όπως δώσανε και εκείνες λίγο τροφή για τη μεταξύ τους σχέση, οπότε ήταν ακόμη πιο εύκολο για την απέναντι. Δεν ήταν και τόσο δεμένες. Ναι. Άκουγα, δηλαδή, ή μπορεί να ήταν και δείχνανε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Είναι κοντά, τα κορίτσια είναι κοντά. Βέβαια έχουν πράγματα. Είναι κοντά. Δεν είναι μαλωμένος κανείς με κανέναν στην κόκκινη καλύφα. Έχουν πράγματα που τους χωρίζουν. Αλλά θεωρώ. Παλιά, αλλά είναι κοντά. Από παλιά δεν ξέρω τι τους χωρίζει. Θεωρώ ότι έχουν αφήσει λίγο το αγωνιστικό αυτή την εβδομάδα και προσπαθούν να ρίξουν, ξέρεις, τα βέλη στο ψυχολογικό κομμάτι. Οι κόκκινοι στους μπλε και οι μπλε στους κόκκινους αντίστοιχα. Στο αγωνιστικό η μπλε ήταν κυριαρχική αυτή την εβδομάδα και οι κόκκινοι δεν. Δηλαδή λίγο τους τραπατσάρανε. Γι' αυτό παλεύουν οι κόκκινοι πράγμα στο να προσπαθήσουν λίγο να τους ρίξουν. Οι κόκκινοι κατάφεραν όμως και κάτι άλλο, έτσι. Κατάφεραν τη διχόνοια και στις μαχήτριες. Λέγανε ότι όχι, εννοείς. Εδώ είδες τη Μαριλίνα χθες που σιγά σιγά λέει είναι περισσότερο με τα αγόρια. Αυτό δεν έχει να κάνει με το εντόπιο για τη Σταυρούλα. Και το ανέφερε και η Μαρία Αντωνά, άρα συμβαίνει. Πώς σας φάνηκε? Ναι, αυτό έχει να κάνει με την καλύβα του. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη. Το σχόλιο της Αντωνά θέλω να δω, πώς σας φάνηκε. Η Μαρία, από πού το ξέρει αυτό? Αρχικά αυτό που απορεί, Κρίστη, είναι το πιο συντοπικό. Ναι, γιατί οι καλύβες δεν είναι, όχι, δεν είναι δεν κοντά τους βλέπει. Λέει, αγωνίσματα, πριν στο αγώνισμα, λέει, ότι τους βλέπει. Ωραία, η Μαρία όμως δεν μπορεί να ξέρει αν η Σταυρούλα κάνει stretching στα κορίτσια. Αυτό. Οπότε αυτό που είπε στο Q είναι η δική της θεώρηση και μπορεί να έχει στο μυαλό της μια στρατηγική. Μετά το αγώνισμα δεν είναι πηγαίνει, πολύ. Δεν μπορεί η Σταυρούλα να κάνει όντως stretching ή να κάνει μασάζ. Όχι, stretching μετά είναι όλοι διαλυμένοι. Πριν τα παιχνίδια. Μα να σου πω κάτι. Πριν το παιχνίδι και σε εμάς ερχόταν ο Αλέξης και μας βοηθούσε πάρα πολύ. Έλεγε αυτό το στόχο, το έχω ξαναπαίξει, είναι έτσι. Συμβούλευε πάρα πολύ και τα κορίτσια και τα αγόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στην παραλία κάναμε. Ναι, ήταν εξαιρετικό στις συμβουλές. Ναι. Πριν το game και κατά τη διάρκεια του game. Μπράβο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή, ας πούμε, μπορεί να με συμβούλευε συχνά εμένα στην καλύβα, θα κάναμε και παρέα συνέχεια. Σωστό. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί η Μαρία μπορεί να το είπε. Παιδιά, είπαμε είναι στρατηγική. Η Μαρία θέλει με αυτές τις δηλώσεις να διασπείρει τη διχόνοια γιατί σου λέει μπήκε η Σταυρούλα τώρα. Μα μπήκε. Δεν την ακούνε. Μα το είπε σε Q. Δεν το λέει στο συμβούλιο. Το τηλεοπτικό κοινό απευθύνεται. Ναι. Προφανώς κάτι δεν είδε η Μαρία. Στο τηλεοπτικό κοινό όμως, παιδιά, θα μπουν και άλλοι παίκτες. Ναι. Μην γελιόμαστε. Οι οποίοι μπορεί να μεταφέρουν. Είδαμε και τις τρεις κοπέλες να λένε ότι η Σταυρούλα δεν κάνει. Εμένα ρωτάς. Ναι. Θεωρώ ότι είναι κάτι που κρατάει από το παρελθόν. Όπως και τρεις κοπέλες που τις είδαμε που στο βίντεο είπε ότι πήραν τα φτιάρια τους. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ενώ λένε ότι θέλουν να γνωρίσουν τη Σταυρούλα, ότι δεν κάνει παρέα μαζί τους. Υπάρχει πλάνο που μας το έδειξε, το έβαλε και στο βίντεο, που είναι οι τέσσερις κοπέλες μαζί με τη Σταυρούλα που κάνουν και παρέα, είναι ευχάριστοι μαζί τους, τους έχει δώσει tip. Έχουμε δει ότι κάνουν παρέα. Δηλαδή, επίσης, το να λένε μπροστά στο κοινό. Αλλά αν θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη Σταυρούλα και να έρθουν πιο κοντά της, μπορούν να πάνε και αυτές τη Σταυρούλα. Δεν χρειάζεται να έρθει η Σταυρούλα από
τη ζούγκλα στην παραλία. Έχετε επικοινωνία τα κορίτσια μεταξύ. Δηλαδή, αποκλείεται κάποια μαχήτρια να το πει στη Μαρία. Όχι, δεν είναι. Μαχήτρια να το είπε στη Μαρία. Πριν το game, εννοείς. Ναι. Ίσως εκεί, αλλά δεν ξέρω ποιο θα ήταν το όφελος στον Μπλε να το πούν αυτό στη Μαρία. Άρα κάπως λίγο τη φοβούνται. Νομίζω ότι αυτό πάνε να κάνουν, εφόσον βλέπουν ότι αγωνιστικά... Είναι μια πολύ δυνατή παίκτρια και μπήκε και πολύ δυναμικά. Μια ιδέα... Την οποία τη χρειάζονται. Αποδεστικά δεν την έχουν. Τη χρειάζονται. Αυτό είναι μια ιδέα δεν τους παίρνει να τη φοβούνται, τη χρειάζονται. Ναι. Ήρθε η Σταυρούλα και ο Τζέιμς και κερδίσαν 3-3. Απλώς ήρθε ο Σωτήρας, γιατί πραγματικά τους έδωσε πολύ τρελό μπούστο. Ότι θα παραμείνει η Σταυρούλα και μία από αυτές θα φύγει. Ναι, αλλά και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και τη δώρα τη χρειαζόταν. Για τις γυναίκες βολεύει περισσότερο να σέρνουν το καράβι ο Φάνης παρά μια άλλη γυναίκα. Ναι, αλλά η Σταυρούλα ήρθε και κερδίζει. Δηλαδή, καλύτερα να παραμένει ένας άντρας, ένας. Γιατί αν θα μείνει η Σταυρούλα, θα πρέπει να φύγει. Βλέπεις ότι ο ένας είναι υποψήφια. Τη δώρα που είναι δυνατή παίκτρια. Βλέπεις ότι ο ένας δεν φτάνει για να φέρει όμως το δωδεκάρι για να κερδίσουν και να φάνε ή να μην βγάλουν κάποιον υποψήφιο. Χρειάζονται και άλλους δυνατούς. Και η Σταυρούλα, καλώς κακώς, είναι μία από αυτούς. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Και καλά κάνανε και τη βάλανε γιατί τα παιδιά κερδίσαν. Οκ, αυτό είναι δικαίωμά της. Εγώ σου είπα ότι αν θέλεις να την πιέζεις, πήγαινε. Τρία κορίτσια ήταν υπέρ παρέα. Για το Survivor δεν είναι αγόρια κορίτσια, δεν είναι φιλέον, δεν είναι το αρσάκιο. Μπορεί να πάει ο καθένας με όποιον θέλει. Θα κάνουνε παρέα. Θα κάνουν, αν θέλουν. Ναι, αλλά μπορεί να είναι σαν τη ζήτη. Θα πάει φέι με το... Ποια είμαι. Πού πάω.